I love this game. Took me from rags to riches. Let's go. Ακούτε την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο 50ο επεισόδιο της σειράς podcast της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, η οποία συμπέφτηκε με την περίοδο των εορτών, λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, λίγο πριν να αποχαιρετήσουμε το 2020 και μπούμε στο 2021. Οπότε για αυτόν τον λόγο έχουμε μαζί μας και μας κάνει την τιμή να βρίσκεται μαζί μας ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο κύριος Μουζουρίδης. Πρόεδρε, καλησπέρα. Αρχικά θέλω να σε ευχαριστήσω και εσένα που συνέβαλες στη δημιουργία αυτής της σειράς των podcast που ξεκινήσαμε πριν από περίπου 3 χρόνια. Συμπληρώνουμε 3ο χρόνο φέτος. Ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη στον χώρο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ ιδιαίτερα. Καλησπέρα, Αντώνη. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία πάνω απ' όλα. Νομίζω στις μέρες που διανύουμε το πιο σημαντικό αγαθό που παλιά τα λέγαμε απλά για εθιμοτικούς σκοπούς, το χρόνια πολλά και υγεία. Αυτή τη στιγμή νομίζω έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι είναι το α και το μέγα πλέον. Γιατί τα υπόλοιπα μπορούμε να τα φτιάξουμε, μπορούμε να τα δημιουργήσουμε, μπορούμε να πετύχουμε όλους τους στόχους, αν έχουμε την υγεία μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι σημαδιακή, όπως έχεις και πει και εσύ, η σημερινή μου εμφάνιση στο νούμερο 50 podcast. Ποιος θα μας το έλεγε, Αντώνη, πριν 2,5-3 χρόνια, όταν μου φέρετε αυτή την ιδέα πάνω στο χαρτί με τον Αντρέα τον Χριστοφή και ξεκινήσαμε δειλά-δειλά αυτό το εγχείρημα, το οποίο έχει αγκαλιαστεί από τους φίλους της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας και όχι μόνο, και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει. Και βεβαίως, αφού είμαστε στο νούμερο 50, να ευχηθούμε άλλα 50 και άλλα τόσα με την ίδια σοβαρότητα, με τον ίδιο επαγγελματισμό, βελτιώνοντας αυτό το προϊόν. Και νομίζω οι βελτιώσεις τις οποίες κάνουμε φαίνονται στο κοινό. Να μην ξεχνούμε ότι αρχικά τα πρώτα μας επεισόδια ήταν χωρίς εικόνα, ήταν μόνο ήχο. Το εξελίξαμε και με εικόνα και θεωρώ ότι θα το εξελίξουμε ακόμα περισσότερο και να πούμε, γιατί θα βγάλουμε και ειδήσεις σήμερα, ότι ο στόχος είναι να μπει και το podcast πάνω στην web TV της Ομοσπονδίας, δηλαδή στο CTF TV, όταν και εφόσον τελειώσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε σήμερα, Πρόεδρε. Ξέρεις πώς πάει η ροή της εκπομπής αυτής. Κάνουμε μια κουβεντούλα συζήτηση στην ουσία μεταξύ μας, αλλά πάνω σε θέματα που αρέσει να ακούει και ο κόσμος, αρέσκεται να ακούσει, να μάθει λεπτομέρειες. Έτσι θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με αυτή την πανδημία του κορονοϊού, τη δράση της Κυπριακής Ομοσπονδίας της Καλαθοσφαίρισης και πώς τα μέτρα αυτά που πάρθηκαν από την αρχή αυτής της πανδημίας είχαν επιρροή και επιτυχία εν τέλει. Σίγουρα. Πανδημία του κορονοϊού, μια κατάσταση η οποία έχει πλήξει όλον τον κόσμο, γι' αυτόν άλλωστε λέγεται και πανδημία. Το βλέπαμε ως ένα μακρινό, μια μακρινή ίωση η οποία δεν θα έπληξε την Κύπρο, όμως από ό,τι φαίνεται έχουμε ένα αρκετό δρόμο να διανύσουμε μέχρι να βγούμε να λόβει από αυτή την κατάσταση. Βεβαίως είναι ευχάριστα τα νέα ότι έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά και οι εμβολιασμοί. Εδώ έχει πληγεί ολόκληρη παγκόσμια οικονομία. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην υπήρχαν αρνητικές επιπτώσεις και επιδράσεις στον αθλητισμό γενικότερα, αλλά ειδικότερα και για το άθλημα το οποίο εμείς υπηρετούμε, την Καλαθοσφαίρα. Από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο που έχει ξεκινήσει η πανδημία στην Κύπρο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Ομοσπονδία κλήθηκε να πάρει τολμηρές αποφάσεις, δύσκολες αποφάσεις, που είχαν να κάνουν με την ακύρωση των πρωταθλημάτων, ιδιαίτερα της πρώτης κατηγορίας. Ήμασταν η πρώτη ομοσπονδία η οποία πήραμε γρήγορα την απόφαση και όταν ακόμη τα κρούσματα ήταν σχεδόν μηδενικά. Θεωρώ είχαμε τη διορατικότητα και είδαμε και λίγο πιο μακριά
και για να κερδίσουμε και τα σωματεία με την έννοια της να μην έχουν μεγαλύτερη οικονομική ζημιά από ό,τι θα είχαν αν δεν παίρναμε έγκαιρα τα μέτρα. Αποφασίσαμε και διακόψαμε το πρόθυμα της πρώτης κατηγορίας και μετά εν συνεχεία διακόψαμε και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Αυτό που είχαμε πει από την πρώτη ημέρα είναι ότι θα ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των ειδικών, του Υπουργείου Υγείας, της επιδημιολογικής ομάδας της κυβέρνησης και θα προσαρμοζόμαστε και εμείς ανάλογα με τις οδηγίες. Θεωρώ ότι σε αυτό το επίπεδο τα πήγαμε αρκετά καλά. Να αναφέρω ότι κανένας δεν είχε έναν εγχειρίδιο το πώς να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Ήταν πρωτόγνωρη και συνεχίζει να είναι πρωτόγνωρη. Βλέπετε ότι κάθε μέρα αλλάσουν τα δεδομένα. Οπότε αυτό που είχαμε να αποφασίσει στην Ομοσπονδία είναι ότι πήραμε την εξουσιοδότηση πρώτα απ' όλα από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημιουργήσαμε μια μικρή ομάδα ανεργασίας η οποία χειρίζεται μέχρι σήμερα τα θέματα που προκύπτουν με την πανδημία του κορονοϊού και προχωρούμε. Αυτό ήταν το ένα το κομμάτι το οποίο είχαμε να αντιμετωπίσει. Ήταν ό,τι αφορά το θέμα καθαρά το αγωνιστικό, πώς σταματούμε τα προαθλήματα και πώς τα βλέπαμε να συνεχίζονται στη συνέχεια, αν θα συνεχίζονταν ή όχι. Το πιο δύσκολο κομμάτι το οποίο είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν η οικονομική στήριξη των σωματείων μας, όλων των σωματείων και των 32, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, να ξεκινούσαμε την σεζόν την οποία βαδίζουμε αυτή τη στιγμή, την αγωνιστική περίοδο δηλαδή του 2020-2021. Είναι γι' αυτό που η Ομοσπονδία σε συνεργασία και με τα σωματεία πήραμε αποφάσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με την οικονομική στήριξη των σωματείων μας, με την σμίκριση της αγωνιστικής περίοδου κάποιων πρωταθλημάτων, με το να τους διευκολύνουμε όσον αφορά να επομίζεται η Ομοσπονδία τα έξοδα των τεστ κορονοϊού. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον Υπουργό Υγείας και τη Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, γιατί αμέσως ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και μας έχουν δώσει για πρώτη φάση 800 τεστ κορονοϊού, τα γνωστά ως PCR. Και σήμερα μας έχουν ενημερώσει μετά από δικό μας αίτημα ξανά ότι θα μας δώσουν ακόμα 800 δωρεάν τα λεγόμενα rapid test, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας. Να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι γίνονται τεστ σε όλες τις κατηγορίες. Αυτός είναι ο στόχος μας. Έχουν γίνει τεστ και στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία και στην κατηγορία γυναικών και είμαστε έτοιμοι, αν και εφόσον μας επιτρέψουν οι συνθήκες και μπουν και τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα σε αγωνιστικούς ρυθμούς, θα διατεθεί και έναν ποσό, ένας αριθμός τεστ και για αυτές τις κατηγορίες. Οπότε, πέραν των όλων άλλων μέτρων που είχαμε να πάρουμε για να συγκρατήσουμε και να κρατήσουμε τα σωματεία μας να είναι βιώσιμα ή τουλάχιστον να διαχειριστούν και αυτοί την πανδημία, είχαμε προβεί σε διάφορες ενέργειες που είχαν να κάνουν με τα σωματεία. Ένας άλλος πυλώνας τον οποίο έπρεπε, Αντώνη, να δουλέψουμε, και εδώ είχες και εσύ τη δική σου συμβολή και ολόκληρη η ομάδα επικοινωνίας της Ομοσπονδίας, ήταν το πώς θα διατηρούσαμε το ενδιαφέρον του κόσμου για την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα και όχι μόνο, εν καιρό κορονοϊού. Ιδιαίτερα το πρώτο δίμηνο που ήμασταν όλοι στα σπίτια μας αντιμετωπίζοντας το πρώτο lockdown. Εκεί έγιναν πάρα πολλά σπουδαία πράγματα όσον αφορά τα θέματα της Ομοσπονδίας. Είχαμε κάνει, αν θυμάσαι και εσύ πολύ καλά, διαδικτυακά σεμινάρια προπονητικής με γνωσμένης αξίας προπονητές, τόσο Κύπριους όσο και Ελλαδίες, αλλά όσο και δύο προπονητές από την Αμερική. Είχαμε διοργανώσει διάφορα σεμινάρια που είχαν να κάνουν με διατροφολογία, με αθλητική ψυχολογία και διάφορα. Είχαμε κάνει μια σειρά βίντεο εκγύμνασης με τον πρώην αρχηγό της Εθνικής Ομάδας, τον Βασίλη τον Κούναν, ο οποίος μας έκαμε 3 ή 4 βίντεο με ασκήσεις τα οποία οι αθλητές μας θα μπορούσαν να τα κάνουν από το σπίτι.
Είχαμε προχωρήσει, αν θυμάσαι, και σε μία, λόγω του ότι ήμασταν και κοντά στις γιορτές του Πάσχα, είχαμε προχωρήσει και δώσεις στον κόσμο γύρω στις 250-300 μπάλες για να μπορεί ο κόσμος, να, τα μικρά παιδιά ιδιαίτερα, να αθλούνται από το σπίτι και διάφορα άλλα θέματα τα οποία θεωρώ ότι κράτησαν το ενδιαφέρον του κόσμου στο άθλημα της καλωθώσης. Βεβαίως, πέραν από την Ομοσπονδία, και τα ίδια τα σωματεία έχουν κάνει τις δικές τους αξιόπαινες προσπάθειες με διάφορα διαδικτυακά σεμινάρια προπονητικής, διάφορα άλλα σεμινάρια που οργάνωναν από μόνοι τους, ώστε να κρατήσουν τον κόσμο μας, τους αθλητές μας, στο άθλημα. Παράλληλα, και η FIFA από την δική της πλευρά ξεκίνησε και διοργάνωσε τα πρώτα e-sports πρωταθλήματα με εθνικές ομάδες. Να αναφέρω ότι η Ομοσπονδία μας ήταν μέσα στην Επιτροπή η οποία εκπώνησε αυτόν τον πλάνο όσον αφορά τα FIFA e-sports και έχουμε ήδη την δική μας εθνική ομάδα, επικεφαλής ο οποίος είναι ο Φίβος ο Γρίβας. Κάναμε και κάποιες νίκες, πήραμε και την τιμητική τέταρτη θέση στο προηγούμενο παράθυρο το οποίο έγινε. Και νομίζω ότι πλέον η Ομοσπονδία μας μπορεί να περηφανεύεται ότι ίσως να είναι και η μόνη Ομοσπονδία στον Κυπριακό αθλητισμό η οποία έχει εναρμονιστεί με τα νέα δεδομένα τα οποία επέφερε η πανδημία του κορονοϊού. Ακριβώς. Κρατάω από όλα αυτά που είπατε την είδηση που μας δώσατε με τα νέα 800 τεστ που πήρατε ως Ομοσπονδία. Βλέπουμε πως ο Υπουργός Υγείας στηρίζει την Ομοσπονδία, βέβαια, με δικές σας ενέργειες. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι στο κομμάτι της υποστήριξης όσον αφορά τα θέματα των εξετάσεων με τα τεστ κορονοϊού. Αντιλαμβάνεστε, αν δεν είχαμε αυτή τη στήριξη, το κόστος θα ήταν τρομακτικά μεγάλο. Είναι δεδομένο ότι κανένα σωματείο καλαθόσφαιρας θα μπορούσε να επομιστεί τέτοιο βάρος. Γι' αυτό άλλωστε και το πρώτο πρωτοκόλλο το οποίο κάναμε δεν ήταν υποχρεωτικό στα σωματεία να κάνουν τις οποιασδήποτε εξετάσεις. Ήταν σύσταση που κάναμε για να κάνουν εξετάσεις πριν μπούμε στο γήπεδο κατά την πρώτη αγωνιστική. Θέλαμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο μέχρι να γίνουν όλες οι ενέργειες ούτως ώστε να μας δώσει την έγκριση το Υπουργείο Υγείας για να κάνουμε τις εξετάσεις. Βεβαίως, τότε όταν ξεκινήσαμε δεν υπήρχε και αυτόν, δεν είχε ξεκινήσει και το δεύτερο κύμα κορονοϊού που να επέβαλε να γίνονται οι μαζικές και καθημερινές εξετάσεις. Τώρα, αν με ρωτάτε, αυτό το κομμάτι ναι, ήταν δίπλα μας στο Υπουργείο, το Υπουργός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε επικοινωνία και προσωπική και ο Διεθνής Ομοσπονδίας με την Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας. Τώρα για τα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς έχουν χειριστεί γενικότερα τον αθλητισμό και την Ομοσπονδία, θεωρώ ότι είναι άδικο από μέρους μας να κρίνουμε εν μέσω δύσκολων καταστάσεων που περνά ο τόπος μας με την πανδημία του κορονοϊού. Θα έχουμε χρόνο να κάνουμε την κριτική μας, το τι δεν μας άρεσε, τι μας άρεσε, το αν το χειριστήκαν σωστά το θέμα ή όχι. Δουλειά η δική μας είναι να διαχειριστούμε τα μέτρα τα οποία μας επιβάλλει η κυβέρνηση. Το αν μας αρέσουν ή όχι είναι θέμα το οποίο θα το κρατήσουμε έξω από την εξίσωση αυτή τη στιγμή και όταν με το καλό περάσει αυτή η ιστορία θα συζητήσουμε και θα δούμε τι πήγε λάθος και τι δεν πήγε λάθος. Βέβαια, γιατί πρώτα απ' όλα προέχει η υγεία ολονών και όλα τα άλλα θα τα δούμε στην συνέχεια. Να σου πω, ο λόγος που κάνω αυτό το σχόλιο, Αντώνη, είναι γιατί έχουμε δεχτεί και εμείς κριτική ότι δεν αντιδράσαμε ή δεν αντιδρούμε ή αφήναμε τα πράγματα και κυλούσαν. Ναι, το κάναμε συνειδητά. Ξέρεις πολύ καλά ότι το να κάνεις κριτική δημόσια είναι το πιο εύκολο πράγμα. Να κάνεις την κριτική σου όταν ξέρεις ότι υπάρχουν 5 βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσεις και κάνεις και τα 5 λάθος ή κάνεις τα 3 λάθος και τα 2. Εδώ ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Άρα υπάρχει μία επιδημιολογική ομάδα η οποία έχει συστηθεί από τον Υπουργό Υγείας. Προσπαθούν
αναλόγως με τα δεδομένα της ημέρας να λάβουν κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Και εμείς έχουμε κάνει λάθη στο θέμα της διαχείρισης της πανδημίας. Ίσως με κάποιες αποφάσεις μας να έχουμε να δικήσει κάποιους. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στο τέλος. Όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, όταν επανέλθει η ομαλότητα στην καθημερινότητα μας, έχουμε πάρα πολλές ημέρες να κάνουμε την κριτική μας, είτε όποιος θέλει στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, είτε και η Ομοσπονδία στον ίδιο τον Υπουργό Υγείας. Πάντως, το θετικό είναι πως από την επιστροφή στα γήπεδα, τα κρούσματα που παρουσιάστηκαν στην καλαθόσφαιρα ήταν ελάχιστα και κυρίως σε σχέση με άλλα αθλήματα, πόσο μάλιστα με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, καμιά φορά ο τρόπος που ερμηνεύεις και κάποια κρούσματα και το πώς τα βρίσκεις είναι και λίγο άδικο. Εδώ όμως υπάρχει μια πραγματικότητα ότι αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία Μπάσκετ έχει κάνει 700 τεστ. Δεν έχουμε ξεπεράσει τα 20-25 κρούσματα σε όλες μας τις κατηγορίες. Εδώ πρέπει να πούμε έναν πολύ μεγάλο μπράβο σε όλα μας τα σωματεία, στους υπεύθυνους των σωματείων, οι οποίοι έχουν υπομειστεί αυτόν τον δύσκολο και άχαρο ρόλο να διαχειρίζονται αυτήν την κατάσταση. Φαίνεται ότι τα μέτρα τα οποία λάβαμε λειτουργήσαν. Φαίνεται ότι ο αθλητισμός έχει ευσυνείδητους παράγοντες, ευσυνείδητους πολίτες. Ακόμα και οι αθλητές μας τηρούσαν τα μέτρα πολύ πιστά. Υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις, πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Όμως κάναμε εκείνα τα διαβήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε για να τηρούνται τα μέτρα σωστά. Και αυτό θα συνεχίσουμε να πράξουμε. Βεβαίως, Αντώνη, δεν θα γινόταν τίποτε κατορθωτό αν δεν είχαμε τη συνεργασία, όπως έχω προαναφέρει, των σωματείων μας. Ακριβώς. Οι καιροί είναι δύσκολοι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Βρισκόμαστε, όπως είπατε, μέσω μιας πολύ δύσκολης κατάστασης, όχι μόνο βάσει της υγείας, αλλά και όσον αφορά τη χρηματοδότηση των σωματείων, η οποία δεν φαίνεται, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, να υπάρξει μια βελτίωση. Υπάρχει κάποιο σχέδιο σαν ομοσπονδία ώστε να αποφευθούν τα χειρότερα? Τα χειρότερα σημαίνει ότι κλείσιμο κάποιων σωματείων, ακαδημιών. Αυτός ήταν ο στόχος του Μάρτη. Ως Διοικητικό Συμβούλιο βάλαμε ένα στόχο και έχουμε πει ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας και από τα οικονομικά δεδομένα της Ομοσπονδίας, για να μην, όχι μόνο να μην κλείσει σωματείο, αλλά να δώσουμε εκείνες τις συνθήκες σε νέα σωματεία, τα οποία θέλουν να προχωρήσουν, να το κάνουν και να μην σκεφτούν ότι θα έχουν επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού. Απλά να σας αναφέρω ότι στην τελευταία συνεδρία με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει εγκρίνει το αίτημα από ενός καινούργιου σωματείου για να ενταχθεί ως δόκιμο μέλος στις τάξεις της Ομοσπονδίας. Και αυτό το σωματείο είναι το G School of Careers, το οποίο έχει δραστηριοποιείται ήδη με ακαδημίες και έχουν ενταχθεί στις τάξεις της Ομοσπονδίας αυτή τη στιγμή ως δόκιμο μέλος, με προοπτική να αγωνιστούν στα πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας μας. Mm-hmm. Άρα, εάν λάβουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στην Basket League 9 ομάδες, η αγωνιστική σεζόν 20-21, υπάρχουν 9 ομάδες. Στην κατηγορία των γυναικών έχουμε 7 ομάδες. Αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο μεγάλη συμμετοχή στην Β' κατηγορία, Β1, Β2, και έχουμε και την ένταξη ενός νέου σωματείου στις τάξεις της Ομοσπονδίας. Θεωρώ ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για την οικονομική στήριξη των σωματείων μας ήταν στοχευμένα και για το πρώτο κύμα και τώρα. Συνεχίζουν να είναι στοχευμένα. Έχουν βοηθήσει αρκετά τα σωματεία. Μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα, βεβαίως, και θα κάνουμε περισσότερα, βάσει όμως των δικών μας οικονομικών δεδομένων. Γιατί μην ξεχνάτε ότι, όπως έχουν επηρεαστεί οι χορηγοί των οποιονδήποτε σωματείων, υπάρχει και ένας επηρεασμός και για τους χορηγούς της Ομοσπονδίας και θα υπάρξει και μια μείωση από τον κρατικό προϋπολογισμό από τον ΚΟΑ σε όλες τις Ομοσπονδίες. Άρα προχωρούμε με σταθερά βήματα για να ενισχύουμε τα σωματεία μας όπως και με ποιον τρόπο μπορούμε.
Νομίζω ότι όλα τα σωματεία νιώθουν ότι η Ομοσπονδία είναι δίπλα τους και συνεχίζουμε με αυτόν τον ρυθμό. Και για να συνδέσουμε έτσι λίγο τις δύο αυτές κουβέντες που κάνουμε όσον αφορά την πανδημία αλλά και αυτά που αναφέρεται για τα πρωταθλήματα, πιστεύω ότι η μείωση των ξένων που έγινε έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην ΟΠΑΠ Basket League, σε σημείο που είμαι σίγουρος πως αν τα γήπεδα ήταν ανοιχτά, αν ο κόσμος μπορούσε να πάει στα γήπεδα σήμερα, θα ήταν πολύ περισσότερος, και ο λόγος είναι πως οι Κύπροι έχουν πάρει την ευκαιρία τους και προσπαθούν να αποδείξουν ότι αξίζουν. Ναι. Απλά να αναφέρω για να φρεσκάρω και λίγο τη μνήμη των ακροατών μας που θα δουν την εκπομπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας είχε εκπονήσει 2 χρόνια προηγουμένως ένα σχέδιο το οποίο μιλούσε για μείωση των ξένων καλαθοσφαιριστών και προ-πανδημίας. Αν δεν υπήρχε η πανδημία στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, οι ξένοι καλαθοσφαιριστές θα ήταν 4. Μετά όμως από παρένεση και συζήτηση που έγινε με τα σωματεία της πρώτης κατηγορίας, αποφασίστηκε όπως επισπευθεί το πλάνο μείωσης των ξένων καλαθοσφαιριστών και ο αριθμός μειωθεί ακόμα περισσότερο στους 3. Να πω ότι είναι από τα θετικά της πανδημίας το γεγονός ότι πήραμε την απόφαση για να μειώσουμε τους ξένους. Μια δραστική μείωση από τους 5 στο 3, από το 5 στο 3. Υπήρχε σκεπτικισμός γύρω από την όλη απόφαση. Υπήρχε ο σκεπτικισμός, υπάρχουν Κύπροι καλαθοσφαιριστές να ανταπεξέλθουν, να σηκώσουν το βάρος της ευθύνης της πρώτης κατηγορίας. Τι γίνεται με το προϊόν, θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, θα υπάρχουν μεγάλες διαφορές από τις ενδεχομένως λεγόμενες 2, 3, 4 μεγάλες ομάδες σε σχέση με τις υπόλοιπες. Ήταν κάποια ερωτήματα τα οποία μας βασάνιζαν μέχρι να πάρουμε την απόφαση, αλλά και ακόμα όταν πήραμε την απόφαση μας βασάνιζαν μέχρι να δούμε τα πρώτα δείγματα της αγωνιστικής κατάστασης των σωματιών. Νομίζω η βαθμολογία, το τι γίνεται σήμερα, οι μεταγραφές που έχουν γίνει από για Κύπριους καλαθοσφαιριστές, η ενέργεια που βγάζουν, τα κλειστά σκορ, οι εκπλήξεις, όλα αυτά μας δίνουν το δικαίωμα να χαμογελάμε και να λέμε ότι βλέπουμε να ανοίγεται ο δρόμος για την άνοδο της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας μέσω των Κύπριων Καλαθοσφαιριστών. Να ανοίξω μια μερική παρένθεση, Αντώνη, για να πω ότι η μεγαλύτερη σωματιακή διάκριση στη σύγχρονη ιστορία της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας έγινε φέτος εν καιρό πανδημίας, κορονοϊού, εν καιρό μείωσης των ξένων καλαθοσφαιριστών από τον κεραυνό Στροβόλου που πέτυχε την είσοδο του στους ομίλους του Champions League. Απλά με την ευκαιρία που μου δίνεις ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να στείλω και νομίζω πρέπει να ακουστεί στους Κύπριους καλαθοσφαιριστές, είτε σε αυτούς που είναι ήδη στην πρώτη κατηγορία, είτε στους πιο μικρούς, είναι ότι πλέον δεν έχουν την οποιαδήποτε δικαιολογία για να μην πάρουν τις ευθύνες τους και για να μην αναλογιστούν ότι πλέον είναι στα δικά τους χέρια εάν θα παίξουν στην πρώτη κατηγορία ή αν θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες τους και αν θα πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον η δικαιολογία, η εύκολη δικαιολογία, μα δεν παίρνουμε χρόνο συμμετοχής, μα είμαστε γεμάτοι ξένοι, μα δεν έχει χώρο για μας, μα δεξιά, μα αριστερά. Νομίζω ότι πλέον η Ομοσπονδία τους έδωσε το εργαλείο εκείνων για να προχωρήσουν στην καριέρα τους. Επίσης και κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό που λες, πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία ούτε για τον κόσμο. Δηλαδή αν δεν είχαμε πανδημία, αύριο θα φύγουμε από την πανδημία. Άρα η δικαιολογία, η εύκολη δικαιολογία από όλους όσους συνασκούσαν κατά διαστήματα κριτικής στην Ομοσπονδία για τη μη προσέλευση του κόσμου ήταν είτε η κάρτα φιλάθλου ή η άλλη δικαιολογία ήταν μα τι να έρθουμε να κάνουμε αφού δεν παίζει ούτε ένας παίχτης δικός μας. Τώρα παίζουν από τους 12, μόνο οι 3 δεν είναι παίχτες δικοί μας. Άρα πλέον
όλοι πρέπει να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας, γιατί δεν αγκαλιάζουμε και δεν αγαπάμε το κυπριακό μπάσκετ. Γιατί κοινών καλαθοσφαιρικών στην Κύπρο υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο. Το έχουμε δει αρκετές φορές, είτε σε κάποιες διοργανώσεις που έχει κάνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, όπως είναι το All-Star Game, το οποίο δυστυχώς φέτος δεν μπόρεσε να γίνει με όλα αυτά που συμβαίνουν και τον κόσμο που μαζεύει εκεί, αλλά και με διάφορες άλλες ενέργειες που βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι κοντά. Ήθελε αυτό το σπρόξιμο για να μπει στο γήπεδο. Πλέον υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, και περιμένουμε να ανοίξουν τα γήπεδα και να δούμε τα πραγματικά αποτελέσματα μέσα σε αυτά. Βεβαίως, για να έρθει ο κόσμος πίσω στο γήπεδο, πρέπει να τον κερδίσουμε για να έρθει μέσα στο γήπεδο. Πίσω ο κόσμος στο γήπεδο. Δεν είναι απλά μια μέρα αποφασίζει ο κόσμος και έρχεται στο γήπεδο. Και θεωρώ ότι θα τον κερδίσουμε με τη σοβαρή δουλειά που βγαίνει προς τα έξω, που φαίνεται με τη σοβαρότητα που δουλεύει η Ομοσπονδία, με τις όσο πιο δίκαιες αποφάσεις παίρνει, με τα κριτήρια τα οποία δίνει, με τις ενέργειες τις οποίες κάνει, με την περισσότερη προβολή του αθλήματος προς τα έξω, με το γεγονός ότι ναι, θα αγωνίζονται περισσότεροι Κύπροι καλαθοσφαιριστές, αυτόν και από μόνο του είναι ένα κίνητρο. Από την άλλη όμως πρέπει να προστατεύσουμε και εμείς το άθλημά μας με το να είμαστε, να βάζουμε τον πύχη πιο ψηλά και να πετυχαίνουμε ρεαλιστικούς μικρούς στόχους. Εδώ θα βάλω και εγώ μια μικρή παρέθεση. Δεν αρκεί μόνο η Ομοσπονδία να κάνει κινήσεις ώστε να έρθει ο κόσμος πίσω. Θα πρέπει και τα σωματεία από μόνα τους, ένα προς ένα, να δει πώς θα μπορέσει να τον φέρει τον κόσμο στο γήπεδο. Να πω ότι έχουν κάνει και τα σωματεία μας, για να μην τους συνέχεια να τους στείλουμε στον τοίχο και στη γωνιά, ότι βλέπουν και φαίνεται ότι τα σωματεία δουλεύουν σε πιο επαγγελματικό επίπεδο από ό,τι ήταν παλιά. Ξεκινούν και δημιουργούν τα δικά τους μικρά γραφεία τύπου. Το βλέπετε και εσείς μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχεδόν όλα τα σωματεία έχουν παρουσία. Αρκετά σωματεία πλέον αντιλαμβάνονται και το ρόλο του team manager και έχουν και team manager, ο οποίος αναλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του ρόλου αυτού, που είναι ο σύνδεσμος μεταξύ διοίκησης και προπονητικού team και αθλητών. Ακόμα και σωματεία β' κατηγορίας έχουν team managers. Και θεωρώ ότι και αυτά τα σωματεία κάνουν τη δική τους προσπάθεια για να προσελκύσουν όσο πιο πολύ κόσμο μπορούν και στο τέλος της ημέρας να το φέρουν πίσω στο γήπεδο. Βεβαίως δεν είναι μόνο η προσπάθεια των σωματείων. Υπάρχουν και θέματα αρκετά με αθλητικές εγκαταστάσεις. Πρέπει το κράτος να βοηθήσει να βελτιωθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Βλέπουμε γήπεδα καλαθόσφαιρα, στολίδια, μικρά, τα οποία έχουν γίνει από ιδίους πόρους είτε των σωματείων είτε των προέδρων των σωματείων. Είδαμε την προσπάθεια που κάνει η ανόρθωση αμοχώς του με το γήπεδο στολίδι το οποίο έχει κάνει. Είδαμε την αναβάθμιση στο γήπεδο του Κεραυνού, που για να παίξει πριν 2 χρόνια στα προκριματικά του Champions League έπρεπε να αναβαθμίσει τους πίνακες, ένα συνολικό κόστος τάξης των 20-25.000-30.000 ευρώ. Βλέπουμε τα σωματεία που έχουν δικά τους γήπεδα, η ΑΕΛ Λεμεσού, ο Απόλλωνας Λεμεσού, προσπαθούν να τα βελτιώνουν και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αρχής αδειοδότησης σταδίων. Όλα αυτά χωρίς την οποιαδήποτε κρατική χορηγία. Και έπρεπε να περάσει ο Κεραυνός Στροβόλου στον Basketball Champions League για να πιέσουμε τόσο εμείς όσο Ομοσπονδία, όσο και ο ίδιος, το ίδιο το σωματείο του Κεραυνού με τον πρόεδρο του κ. Παπαέλληνα, για να αλλάξει το Ελευθερία επιτέλους τους πίνακες και να τους προσαρμόσει στη νέα εποχή και σε αυτά που ζητάει η FIBA. Και για χάρη της καλαθόσφαιρας, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν Ελευθερία, το οποίο μπορούν να απολαμβάνουν και άλλα αθλήματα, το οποίο έχει αλλάξει τους πίνακες του και θα αλλαχτεί και ο φωτισμός. Γιατί ναι, μεν πέρασε ο Κεραυνός Στροβόλου στο Champions League, αλλά μόλις πέρασε, ο υπεύθυνος της FIBA που είχε έρθει για να ελέγχει την όλη τη διοργάνωση, το πρώτο πράγμα που μας είπε τόσο εμένα
όσο και του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας, είναι ότι έχετε υπόψη σας ότι ο Κεραυνός δεν παίζει σε αυτόν τον γήπεδο στους ομίλους, αν δεν γίνουν αυτές οι βελτιώσεις. Άρα δεν είναι μόνο να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε είτε η Ομοσπονδία είτε τα σωματεία μας για να φέρουμε τον κόσμο. Ο κόσμος πλέον θέλει ποιότητα. Και από τη στιγμή που θα σηκώσει τον κόσμο από την άνεση του σαλονιού του, τη πλατφόρμα, των ιδιωτικών καναλιών, το να δει έναν αγώνα Ευρωλίγκα, να δει έναν αγώνα NBA, να δει έναν αγώνα ακόμα και Α1 Ελλάδο και να σηκωθεί να έρθει να δει έναν αγώνα τη Basket League τη δική μα, τη πρώτη κατηγορία ή τη δεύτερη σύνδεση στι γυναίκε, θα πρέπει να του προσφέρουμε πλέον ανέσει. Ανέσει και διασκέδαση. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Μια και αναφέρατε για τα προβληματικά του Basketball Champions League και όλη την διοργάνωση. Η Κύπρος διοργάνωσε τα προκριματικά των προκριματικών αυτής της κορυφαίας για συλλογικής διοργάνωσης της FIBA. Έχει αναλάβει τη διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Μικρών Κρατών γυναικών της FIBA, το οποίο ήταν να γίνει το περασμένο καλοκαίρι, αλλά λόγω κορονοϊού μεταφέρθηκε για το επόμενο. Πήρε και το παράθυρο των εθνικών του ομάδων τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Έχει χτιστεί μια εμπιστοσύνη της FIBA προς την Κύπρο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ήταν ένας από τους στόχους που θέσαμε και θέτουμε στα συμβούλια, είναι η εξωτερική πολιτική. Να αναπτύξουμε συνεχώς σχέσεις με άλλες χώρες που μπορούμε να πάρουμε από αυτές τεχνογνωσία. Να αναφέρω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας έχουμε εκλεγεί στο εκτελεστικό συμβούλιο της FIBA Europe διαμέσου του Γενικού μας Διευθυντή, του κ. Άθου Αντωνίου. Για να γίνει αυτό έγινε πάρα πολύ δουλειά. Πήγαμε στη Γενική Σύνελευση μια μέρα προηγουμένως και ήμασταν έπνοι μέχρι να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Να πω επίσης ότι δεν είναι τυχαίο που η πρώτη επίσκεψη του νέου Γενικού Γραμματέα της FIBA, του κ. Ανδρέα Ζακλή, η πρώτη επίσκεψη ως νέος Γενικός Γραμματέας της FIBA, έγινε στην Κύπρο. Το θυμάστε. Όλα αυτά δείχνουν ότι χτίστηκε μια σχέση εμπιστοσύνης. Από την άλλη, και εμείς, ό,τι μας αναπίθεται από τη FIBA, το κάνουμε με μεγάλη επιτυχία. Το να αναλάβεις μέσα στον Αύγουστο μια διοργάνωση όπως ήταν η Φούσκα των Bubble για τα προκριματικά του Champions League δεν ήταν εύκολο εγχείρημα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι άλλες οι ομάδες που ήταν στον όμιλο του Κεραυνού πάλεψαν και αυτές διότι έβλεπαν ότι θα είχαν ένα αγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Να σας πω ότι παλεύαμε μέχρι τελευταία στιγμή με το σωματείο του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Και εδώ είναι εδώ που χρειάζεται να παίρνεις γρήγορες αποφάσεις. Και είναι εδώ που πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερως, και το έχω κάνει πάρα πολλές φορές, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Υπουργό Υγείας βεβαίως, ο οποίος έδωσε τη συγκατάθεση του, και όλων των Υπουργικών Συμβούλιων, γιατί με το τηλέφωνο θα ήταν παράληψη μου να μην ευχαριστούσα βεβαίως και τον πρόεδρο του ΚΟΑ, τον κύριο Μιχαλίδη, γιατί μέσω τηλεφώνων καταφέραμε και πείσαμε το Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα τους βγάζαμε και αυτούς σας προπρόσωπους και μας έδωσαν το OK για να έρθει αυτή η διοργάνωση στην Κύπρο, που αντιλαμβάνεστε αν καθυστερούσε η λήψη απόφασης, τότε σίγουρα θα πήγαινε σε μια άλλη χώρα. Δεν λέω ότι δεν θα περνούσε ο κεραυνός, αν έγινε τρόπο οπουδήποτε αλλού, αλλά αντιλαμβάνεστε, άλλο να παίζεις στο σπίτι σου, άλλο να μην έχεις την ταλαιπωρία των τήσεων, των διάφορων τεστ κτλ. Και να είσαι συγκεντρωμένος απόλυτα στο στόχο. Πάντως ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους κοινή διοργάνωση των προκριματικών του Basketball Champions League, η οποία μάλιστα λειτουργήσε και σαν προάγγελος του μεγάλου του Final Eight που έγινε στην Αθήνα του Basketball Champions League. Δηλαδή, έφυγε αρκετή τεχνογνωσία από εδώ και πήγαινε στην Αθήνα και αρκετά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε εμείς μαζί με τους διοργανωτές την Champions League που τα βελτίωσαν και βγήκε αυτό το
πιο καλό αποτέλεσμα που βγήκε στην Αθήνα. Δηλαδή, ήταν και σαν πειραματικό αυτό που έγινε στην Κύπρο, γιατί μια εβδομάδα μετά ήταν το Final Eight της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου, που μας κάνει διπλά περήφανους, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην το ξέρει, αλλά η δουλειά που γίνεται σε αυτού του επίπεδου της διοργανώσης είναι πρωτάκουστη, λαμβάνοντας υπόψη και των πολύ μικρών αριθμών ατόμων οι οποίοι εργάζονται στην Ομοσπονδία και διεκπαιρέωσαν όλη αυτή τη διοργάνωση. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι το Φεβρουάριο, μόλις είχαμε ετηθεί ότι θα θέλαμε να γίνει και η φούσκα για το παράθυρο των προκριματικών για την Εθνική Ανδρών, δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η FIBA θα μας έδινε το OK. Και βεβαίως έχουμε και δύο πολύ σωστά ανάφερες, την διοργάνωση για τις γυναίκες, για την Εθνική Γυναικών, των μικρών χωρών, που βεβαίως εκεί ευελπιστούμε να μπορεί ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο για να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, που δεν θα είναι άλλος ο στόχος από μια θέση στο βάθρο, και το βάζουμε από τώρα και το ξέρουν όλοι οι άπαντες και οι προπονητές μας και οι παίχτριες μας ότι ο στόχος αυτής της διοργάνωσης είναι μια θέση πάνω στο βάθρο. Μακάρι, το ευχόμαστε. Να περάσουμε λίγο και στο αναπτυξιακό. Έχει συνταχθεί μια ομάδα η οποία θα έχει την αποστολή της επαναξιολόγησης του αναπτυξιακού προγράμματος και να δώσει και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές προς τα σωματεία, τις ακαδημίες. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό, πώς πάρθηκε αυτή η πρωτοβουλία. Θυμάμαι πάντως ότι ήταν από τις πρώτες σας κουβέντες όταν αναλάβατε ως πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαιρίσης. Ναι, αυτό που κάνουμε και είναι σε όλες μας τις επιτροπές, ακόμα και η Επιτροπή Διαιτησίας φέτος έχει και η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας έχει μεταξελιχθεί σε κάτι καινούριο και η Σχολή Καλαθόσφαιρας. Ο στόχος μας είναι ο κάθε ένας που θέλει να βοηθήσει την Καλαθόσφαιρα να αναλαμβάνει το κομμάτι εκείνων που γνωρίζει καλά να κάνει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσει την πολιτική, όμως την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής και αυτής της πολιτικής πρέπει να έχουν οι τεχνοκράτες, αυτοί δηλαδή που ξέρουν καλά το άθλημα. Π.χ. η Επιτροπή Διαιτησίας μέχρι πρόσφατα, μέχρι πέρσι, επιλέγαμε κάποια άτομα τα οποία είχαν και κάποια σωματιακή απόχρωση, υπήρχαν κάποιες μουρμούρες, το σωματείο το δικό μου δεν έχει εκπρόσωπο, το σωματείο το δικό σου έχει κτλ. Υπήρχε όλο αυτόν το η παραφιλολογία, η προκατάληψη κτλ. Άρα, με το να βάλουμε μέσα σε αυτήν την επιτροπή άτομα τα οποία προέρχονται από τις τάξεις της διαιτησίας, είτε λέγονται κομισάροι, είτε λέγονται παρατηρητές, είτε λέγονται πρώην διαιτητές, εθνικοί εκπαιδευτές κτλ., αμέσως σταματάς την προκατάληψη, είναι ότι ο ένας βοηθά τον άλλο λόγω σωματιακής προτίμησης. Το ίδιο θέλαμε να κάνουμε και για το πιο δύσκολο κομμάτι που έχει να κάνει με την ανάπτυξη του αθλήματος. Η κουβέντα αυτή ξεκίνησε και με την ανανέωση του συμβολέου του ομοσπονδιακού μας προπονητή, που ήταν ένας από τους όρους τους οποίους έθεσε η Ομοσπονδία, ότι ο εκάστοτε ομοσπονδιακός προπονητής θα πρέπει να έχει ρόλο και λόγο και στο αναπτυξιακό κομμάτι. Να υπάρχει μια συνέχεια δηλαδή και να υπάρχει μια αλληλοσυνεννόηση μεταξύ όλων των ομοσπονδιακών για το πώς χτίζονται οι εθνικές μας ομάδες. Οπότε αυτή η επιτροπή, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη η δουλειά και θα έρθει ενώπιον του Διοικητικού Συμβούλου για να φέρει τις προτάσεις της, χωρίς βεβαίως να διαγράφει το οτιδήποτε έχει γίνει θετικό πάνω στο αναπτυξιακό κομμάτι το οποίο υπήρχε τις προηγούμενες χρονιές, θα πάρουμε τα θετικά, θα αποτελείται ως επικεφαλής αυτής της προσπάθειας θα είναι ο εκάστοτε ομοσπονδιακός προπονητής, ο εκάστοτε προπονητής ή προπονήτρια, προπονητής και προπονήτρια ή προπονήτρια είτε για τους άντρες είτε για τις κοπέλες για τους κάτω των 18, ο εκάστοτε προπονητής στις κάτω των 16 και προπονητές οι οποίοι έχουν επιλογή από την Ομοσπονδία που ασχολούνται με το αναπτυξιακό. Σαν πρώτη επιλογή έχει επιλεγεί να είναι μέλος αυτής της επιτροπής και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών. Δεν μπορείς να αφήνεις
το οργανωμένο σύνολο των προπονητών έξω από αυτήν την προσπάθεια. Άρα ο φίλος μου Αντώνης ο Ρουσάκης συμμετέχει μέσα σε αυτήν την επιτροπή. Συμμετέχει επίσης και εκπρόσωπος των καλαθοσφαιριστών. Άρα δεν μπορείς να αφήσεις ούτε τους καλαθοσφαιριστές έξω. Και από εκεί και πέρα συμπληρώνεται αυτή η ομάδα με καταξιωμένους προπονητές αναπτυξιακού, όπως είναι ο Γιάννος ο Παντελίδης, όπως είναι ο Νίκος ο Λαμπρίας, όπως είναι ο Θανάσης ο Μαστορής. Άρα προσπαθήσαμε και ο Κώστας ο Εγκλέζου, ο οποίος έχει αναλάβει ένα ρόλο αυτή τη στιγμή ένα ρόλο σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ αυτής της ομάδας και με τον εθνικό μας, με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή. Έχω ξεκινήσει όπως έχω πει δουλειά. Αναμένουμε να μας φέρουν τα πλάνα τους, τις εισηγήσεις τους, τεκμηριωμένα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να το παρουσιάσουμε μπροστά έξω. Σίγουρα έχουν μείνει λίγο πίσω αυτό το κομμάτι λόγω της αναστολής των τμήματων του αναπτυξιακού βάσει των κανονισμών του Υπουργείου Υγείας. Είναι σίγουρα και το γεγονός ότι απουσιάζει ο Λίνος ο Καβρίλης στο εξωτερικό και για αρκετό διάστημα δεν μπορούσε κιόλας να έρθει στην Κύπρο, αλλά φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσουν τη δουλειά, όπως είπατε. Δεν μπορούσε να έρθει, όχι γιατί δεν ήθελε να έρθει. Δεν μπορούσε να έρθει, όχι γιατί δεν ήθελε να έρθει. Όχι, βέβαια. Αλλά γιατί ο άνθρωπος ήταν και ένα μήνα καραντίνα, και είχε αποκλειστεί σε κάποια σημεία του εξωτερικού λόγω του κορονοϊού. Τώρα είναι στην Κύπρο ο Λίνος και έχει στρωθεί με τα μούτρα και έχει μαζέψει και την ομάδα. Και νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα, αφού θα εκμεταλλευτούν αυτές τις διακοπές, για να έχουν το πλάνο τους έτοιμο. Απότερος σκοπός λοιπόν αυτού, πέρα βέβαια από την δημιουργία μιας γερής βάσης καλαθοσφαιριστών, είναι και η προσέγγιση περισσότερων παιδιών στο άθλημα μας. Σε αυτό έχετε συμβάλει αρκετά σαν ομοσπονδία. Είπατε πριν και την εξαιρετική κίνηση που είχε γίνει μέσα στο πρώτο κύμα, στην πανδημία, στην καραντίνα που μας είχαν βάλει με τις μπάλες, τις 200 μπάλες που μοιράστηκαν. Πού πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσει αυτό το νούμερο, πόσα παιδιά θα μπορούσαν να μπουν στην καλαθοσφαιριστική στην Κύπρο? Sky is the limit. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αυξητική τάση στο να εγγράφονται παιδιά στην καλαθοσφαιρά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ θετικό. Και τα στοιχεία αυτά μπορεί οποιοσδήποτε να τα ψάξει και να τα δει από τις εκδόσεις των Δελτίων Υγείας του ΚΟΑ, που κατά την άποψη τη δική μου και κατά την άποψη μας σαν ομοσπονδία, είναι το πλέον τεκμηριωμένο όργανο ή στοιχείων, εν πάση περιπτώσει, για να δεις πόσους αθλητές και αθλήτριες έχει έναν άθλημα, ειδικά έναν ομαδικό άθλημα. Βλέπουμε τα τελευταία τρία χρόνια μια αύξηση σε αυτούς τους αριθμούς και δεν είναι άλλωστε τυχαίο και η αύξηση των σωματείων μας. Θεωρώ ότι έπαιξε πάρα πολύ ρόλο σε αυτήν την αύξηση, ειδικά σε νεαρούς, σε νέες ηλικίες, δηλαδή 6, 7, 8, δύο προγράμματα. Το Milko Under 8 και το NBA Junior. Αυτά τα δύο προγράμματα, πρωτοπόρα και πρωτοποριακά για τον αθλητισμό στην Κύπρο, θεωρώ ότι έδωσαν το έξτρα κίνητρο, το έξτρα σπρόξιμο που θέλαμε για να φέρουμε παιδιά μέσα στο άθλημα. Δυστυχώς ο κορονοϊός δεν μας άφησε να κάνουμε όπως θα θέλαμε, ειδικά το Under 8, που θα γίνεται πιο μεγάλο, διότι η εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης, που εκπροσωπεί το Μίλκο στην Κύπρο, άρχισε να πιστεύει αυτό το project μετά τον πρώτο, μετά τον δεύτερο χρόνο, και είναι φυσιολογικό και λογικό. Άρα θεωρούσαμε ότι φέτος θα ήταν το καλύτερο των τελευταίων δύο χρόνων. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε λόγω του κορονοϊού, αλλά θεωρώ ότι τέτοιες ενεργείες και τα μίνι προαθλήματα τα οποία διοργανώνουμε στην Ομοσπονδία μας δίνουν το δικαίωμα να ευελπιστούμε ότι θα αυξάνουμε τους αριθμούς μας. Ωραία, και άφησα για το τέλος μία λίγο πιο προσωπική ερώτηση. Το δικό σας το όνομα για την καλαθόσφαιρα μας το έχετε πει, μας το έχετε αναλύσει πολλές φορές. Μέχρι τώρα, στην πορεία σας ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας, σε ποιο ποσοστό πιστεύετε ότι έχει επιτευχθεί? Θα απαντήσω λίγο διαφορετικά. Θα πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος και ίσως είμαι πάρα πολύ τυχερός
που ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας έχω το καλύτερο διοικητικό συμβούλιο. Έχω συνεργάτες, φίλους, έχουμε ενωλική φίλη, ανεξαρτήτως σωματιακής πρόλευσης, που τα δίνουν όλα ο καθένας στον τομέα τον οποίο μπορεί να δώσει στο 100%. Όταν παραδείγματος χάρη συνάδελφος εν καιρό πανδημίας, ο κύριος Καπιτανής, ήταν άρρωστος, μπήκε μέσα στο αεροπλάνο, πήγε Πορτογαλία, άλλαξε δύο αεροπλάνα, ήρθε πίσω, ήταν εκεί. Ο Νίκος ο Νικολάου κάθε μέρα είναι εκεί να εξυπηρετήσει τα σωματεία ό,τι χρειάζονται και ό,τι μπορεί να γίνει στο θέμα του προγραμματισμού. Οι δύο μου είναι αντιπροέδροι. Ο κύριος Μαρκίδης, ο οποίος επομίζεται τον ρόλο ίσως περισσότερο το ότι έχει να κάνει με κτηριακές εγκαταστάσεις λόγω και του επαγγέλματος του. Όταν έρχονται τα παιδιά της Under 18 και μου λένε «Πρόεδρε, θέλουμε σε οποιαδήποτε ταξίδι πάμε να έχουμε τον κύριο Μαρκίδη μαζί μας». Ο Μάρκος ο Κληρίδης, ο οποίος με τις δικές του γνωριμίες κατάφερε πάρα πολλά παρασκηνιακά, τόσο όσον αφορά μεταξύ κορονοϊού, όσο και με την πολιτογράφηση του Μανολόπουλου, όπως και με διάφορα άλλα θέματα τα οποία χρήζαν κυβερνητικής βοήθειας. Η Άννα Ζήτη, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα μέλος στο διοικητικό μας συμβούλιο, μετά από δική μας καταστατική τροποποίηση. Ο Ηλίας ο Ανδρονίγου, ο οποίος τρέχει τα θέματα που αφορούν το γυναικείο πρωτάθλημα. Ο Παύλος ο Παύλου, δεν θα μπορούσα να αφήσω πίσω και τον Γενικό Γραμματέα, έναν καταξιωμένο νομικό, τον Παύλο τον Παυλίδη, ο οποίος δεν αφήνει κάτι το οποίο να μας εκθέσει. Άρα, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος και πολύ χαρούμενος που έχω αυτόν τον δυνατόν το διοικητικό συμβούλιο και μαζί συλλογικά προσπαθούμε να ολοποιήσουμε τον κοινό μας στόχο, διότι δεν είναι στόχος του Πρόεδρου, είναι κοινός στόχος, να βάλουμε το λιθαράκι μας στο χώρο της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας. Λάθη κάναμε, λάθη θα συνεχίσουμε να κάνουμε, διότι αν δεν κάνεις λάθη σημαίνει δεν κάνεις και τίποτα και επειδή θέλουμε να κάνουμε έργο, βεβαίως και θα κάνουμε λάθη. Και ο κόσμος της καλαθόσφαιρας και ιδιαίτερα τα σωματεία μας θα κρίνουν κατά πόσο είναι ευχαριστημένα από τη δική μας την προσπάθεια. Υπάρχουν πλάνα τα οποία θα γίνουν στην πορεία. Ένα μεγάλο project το οποίο θα υλοποιηθεί, ελπίζω να το έχουμε έτοιμο και πριν τη λήξη της φετινής αγωνιστικής περίοδου, είναι το μεγάλο project με τις ρομποτικές κάμερες οι οποίες θα εγκατεστηθούν σε όλα τα γήπεδα, που θα ανεβάσει την Ομοσπονδία μας σε έναν άλλον επίπεδο όσον αφορά το θέμα της προβολής. Εκεί θα μπορούμε να δείχνουμε από U8 μέχρι Α κατηγορία ανδρών, που βρίσκεται αυτό το πλάνο. Έχει ξεκινήσει ήδη καλωδιακή εγκατάσταση σε γήπεδα, το οποίο έχουμε ήδη πάρει την έγκριση και το key από τα σωματεία, οι ιδιοκτήτες, να προχωρήσουμε. Οι κάμερες βρίσκονται ήδη στην Κύπρο. Γίνεται τώρα η αναβάθμιση, όπως έχω πει, με τις καλωδιώσεις και θεωρώ ότι θα είναι μια παρακαταθήκη την οποία θα αφήσουμε για τους επόμενους να την εκμεταλλευτούν για να μπει το μπάσκετ σε όλα τα σπίτια. Και έναν άλλο μεγάλο project το οποίο θα το ανακοινώσουμε ενδεχομένως τον άλλο μήνα έχει να κάνει με μπάσκετ αγωνιστικό, αλλά είναι καλύτερα να το αφήσουμε για άλλη εκπομπή. Κάνατε αρκετές αποκαλύψεις σήμερα, εντάξει, ας αφήσουμε και μία πίσω. Ναι. Να αφήσουμε και κάποιους άλλους να τις κάνουν. Ναι. Ωραία. Απλά, αν θεωρώ ότι κλείνουμε, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτό που βγαίνει προς τα έξω και θέλω να περάσει είναι ότι υπάρχει ένα κλίμα αλληλεγγύης από όλα τα σωματεία προς τα άλλα σωματεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα σαν πρόεδρο να βλέπω να υπάρχουν αλληλέγγυα σωματεία που στη δύσκολη στιγμή αντιλαμβάνονται και είναι δίπλα στο σωματείο το οποίο έχει πρόβλημα. Και αυτό το είδαμε με τις διάφορες αναβολές που έπρεπε να γίνουν λόγω κρουσμάτων κορονοϊού. Το είδαμε με τις εμβόλυμες τώρα αγωνιστικές, οι οποίες πρέπει να μπουν
για να κυλήσει το πρωτάθλημα ομαλά. Και είναι πραγματικά ο τρόπος που χειρίζονται οι προέδροι των σωματείων της πρώτης κατηγορίας ειδικά. Αυτά τα ζητήματα είναι συγκλονιστικός και συγκινητικό. Και θέλω να τους ευχαριστήσω, γιατί βεβαίως διευκολύνουν και εμάς τη δουλειά μας. Βεβαίως. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σου εδώ σήμερα. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο για τη νέα χρονιά και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε επαγγελματικό. Και εγώ με τη σειρά μου, Αντώνη, να ευχηθώ η εκπομπή μας podcast να φτάσει σε πολύ πιο μεγάλα νούμερα επεισοδίων. Θα σε ευχαριστήσω για τη συμβολή σου για την προβολή της Καλαθόσφαιρας, τόσο με σένα, όσο και στην ομάδα σου, όσο και σε όλον τον δημοσιογραφικό κόσμο ο οποίος ασχολείται με θέματα Κυπριακής Καλαθόσφαιρας. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή νέα χρονιά, να υπάρχει υγεία σε όλον τον κόσμο, να είναι μια χρονιά δημιουργική και αγωνιστική. Δηλαδή όλα μας τα τμήματα, όλα τα παιδιά να πάρουν τις μπάλες τους και να μπουν στο γήπεδο να παίξουν μπάσκετ, που τόσο πολύ τους έχει λείψει. Να μείνουμε ασφαλείς όμως, να ακολουθούμε τους κανόνες και τις οδηγίες των ειδικών, για να μπορέσουμε να μπούμε όσο πιο γρήγορα στο γήπεδο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν λοιπόν η εκπομπή Full Court Cast, η 50η εκπομπή της σειράς podcast της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Σας ευχόμαστε και σε εσάς με τη σειρά μας να έχετε μια καλή χρονιά και μακριά από όλες τους κινδύνους, με υγεία πάνω απ' όλα. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά.